Είναι οι καρέκλες που φιλοξενήσαμε τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Αρχιβίσκο που κάναμε την Κίνα, τον Γλάφκο τον Κλειδίδη και τον Χρυσόστομο τον Δεύτερο. Θα έλεγα ότι χρειάζεται αναβαθμίσεις και συντηρήσεις και βελτίωση. Γερασμένο με την έννοια του γερασμένου, όχι ιδιαίτερα. Οι ομάδες που έχουν σαν έδρα το Κασιμπή θα πρέπει να αναζητήσουν άλλη έδρα. Θα έναν κόστο το οποίο πληρώσαμε εμείς μέσα στα χρόνια τούτα, γύρω στα 2 εκατομμύρια. Τα οποία βγήκαν από πόρους αποκλειστικά δικούς μας. Σήμερα δεν έχουμε αυτούς τους πόρους που είχαμε τότε. Είναι καλά φαϊμένα. Ευκάλαμε τα, εδώσαμε τα, χρειαστήκαμε τα, τεγλίδωσε το κράτος που μπορούσαμε να αποταθούμε και να περιμένουμε για να τα πάρουμε. Αλλά τώρα που δεν μπορούμε να ερχόμαστε. Μπορεί να μας πει ότι με αυτόν τον καιρό να πληρώνει. Και θα πω ότι στην Κύπρο ο αθλητισμός είναι κρατικά επιχορηγούμενος. Σημασία είναι ότι κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή. Είτε πολλές είτε λίγες, η ανθρώπινη ζωή είναι σε αριθμούς. Σωστό. Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής Δοκάρι και Μέσα. Σήμερα είμαστε εδώ στο Γασιμπή, επειδή υπάρχουν θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη και για το Γασιμπή και για το Εθνικό Γήπεδο Στίβου. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον Γενικό Διευθυντή του Γασιμπή, τον Φίβο τον Κωνσταντινίδη, εδώ και 24 χρόνια από την μέρα που άνοιξε αυτό το στάδιο, αυτός ο χώρος, βρίσκεται εδώ πέρα. Και μάλιστα καθόμαστε σε δύο καρέκλες που είναι από τα εγγένεια του σταδίου. Καταρχήν, ευχαριστούμε που μας δέχτηκε στον χώρο σου. Πες μου λίγο τώρα για τις καρέκλες. Πες μου λίγο τώρα. Είναι οι καρέκλες που φιλοξενήσαμε τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Αρχιβίσκο που κάναμε την εγγένεια. Τον Γλάφκο τον Κλειδίδη και τον Χρυσόστομο τον Δεύτερο. Και όποιος έκατσε έφυγε. Καλά, εντάξει, να ζούμε τα βουνά. Σωστό. Α, εννοώ. Λοιπόν. Τελευταίο διάστημα ανοίχτηκαν θέματα που αφορά και το Γασιμπή και τους διπλαχώρους, τα διπλα γήπεδα, το Εθνικό Γήπεδο Στίβου. Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω, το Γασιμπή ως Γασιμπή είναι ένα γερασμένο γήπεδο? Θα έλεγα ότι χρειάζεται αναβαθμίσεις και συντηρήσεις και βελτίωση. Γερασμένο με την έννοια του γερασμένου, όχι ιδιαίτερα, διότι δόξα τω Θεώ, εφροντίζαμε όλα τα χρόνια λειτουργία του να τι απαραίτητε συντηρήσει και ό,τι άλλο χρειαζόταν το γήπεδο να τα κάνουμε. Επίση, η συνεχή συμμετοχή ομάδων που έπαιζαν εδώ στα ευρωπαϊκά μα ανάγκαζε να συμμορφωνόμαστε με του κανονισμού τη UEFA, οι οποίε απαιτούν και αναβαθμίσει και βελτιώσει και την διατήρηση ενός επίπεδου για αγώνες τους που ήθελαν και τις διάφορες δικές της διοργανώσεις. Έτσι το γήπεδο διατηρήθηκε σε έναν πολύ καλό επίπεδο. Άρα δεν θα έλεγα ότι είναι γερασμένο με την έννοια του γερασμένου, αλλά σίγουρα χρειάζεται αναβαθμίσεις, χρειάζεται συντηρήσεις, χρειάζεται ανακαινήσεις σε μερικά σημεία. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και και χρειάζονται πολλά. Όλα αυτές οι ανακαινήσεις, οι αναβαθμίσεις του γήπεδου γινόταν από τα έσοδα που είχε ο Γασιμπή. Μέχρι σήμερα ναι. Μάλιστα. Μέχρι σήμερα ναι, με εξαίρεση για το Εθνικό Στάδιο Στίβου, το οποίο δεν αφορά το ποδόσφαιρο, αλλά το Εθνικό Στάδιο Στίβου, όπου είχαμε την αντικατάσταση του συνθετικού τάπητα δύο φορές, η οποία έγινε με έξοδα με την ευγενή χορηγία του ΚΟΑ. Του ΚΟΑ. Υπάρχει θέμα, υπάρχει περίπτωση? Αυτή τη στιγμή το Γασιμπή είναι κατηγορία 4. Κατηγορία 4, ναι. Σωστό. Ναι. Που μπορεί να φιλοξενήσει οτιδήποτε αγώνα. Μάλιστα. Λόγω των μη αναβαθμίσεων ή των μη βελτιωτικών έργων, υπάρχει κίνδυνος να πέσει κατηγορία? Υπάρχει με την έννοια ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί, οι οποίοι αφορούν το επίπεδο των εγκαταστάσεων στους οποίους γίνονται οι αγώνες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και μιλάμε, μία σημαντική παράμετρο. Να σε διακόψω, φίλο μου. Μιλάμε για Champions League, Europa League, Conference League και επίπεδο εθνικών ομάδων. Και δύο εθνικών ομάδων. Και επίσης και τους αγώνες προκριματική
παγκοσμίου κυπέλλου που είναι κάτω από τη FIFA. Μάλιστα. Σωστό. Αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί, υπάρχουν συγκεκριμένα επίπεδα τα οποία πρέπει να καλύπτουμε, τα οποία σε μερικές περιπτώσεις, αν δεν τηρούνται, οδηγούν σε υποβάθμιση. Ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε είναι ο φωτισμός, mm-hmm. ο οποίος πρέπει να αναβαθμιστεί στο επίπεδο το οποίο πρέπει. Εάν κάποιος δει το φωτισμό του Γασιμπή θα πει ότι μα, είναι καλύτερος και από τα άλλα γήπεδα, όπως φαίνεται εκ πρώτης οψιός, αλλά είναι έτσι απλό. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η ισχύς του φωτισμού και υπάρχει και η ομοιομορφία. Πρέπει αυτά τα δύο να είναι, εμάς λόγω του ότι υπάρχει άνω ομοιομορφία στο υψόμετρο της μίας πλευράς με τους πυλώνες και τους στεγάστρους στην άλλη, σε πιο χαμηλό επίπεδο, δημιουργεί σκιές στις γωνιές και τα παιδιά από την τηλεόραση, τα οποία βλέπουν μέσα από τις κάμερες, θα μπορούν να καταλάβουν πιο εύκολα mm-hmm. ποια είναι η σημασία αυτού του προβλήματος. Έτσι, για τον λόγο χρειάζεται πλέον αναβάθμιση. Πέραν τούτου, πρέπει να πάμε στα LED. Αυτοί οι λαμπτήρες που έχουμε τώρα σιγά σιγά σταματούν να παράγονται, δεν θα υπάρχουν, οπότε πρέπει anyway να τα αλλάξουμε, άρα πρέπει να γίνει σοβαρή αναβάθμιση στο φωτισμό. Αν δεν γίνει αυτό. Αν δεν γίνει αυτό, υπάρχει κίνδυνος, κίνδυνος και εδώ βεβαιότητα, με ρωτάς, να υποβαθμιστεί σε κατηγορία 3 αντί 4. Το οποίο θα σημαίνει. Το οποίο θα σημαίνει ότι για ομίλους τουλάχιστον, οι ομάδες που έχουν σαν έδρα το Γασιμπή, θα πρέπει να αναζητήσουν άλλη έδρα και οι έδρες στην Κύπρο που μπορούν να αγωνιστούν. Η μία είναι, θα μπορούν να διαθέσουν τα μισά εισιτήρια από εδώ και στην άλλη το 1/3. Οπότε θα είναι για το ΑΕΚ Αρένα και το ΑΜΕΓΑ, έτσι. Ναι, για το ΑΜΕΓΑ και το ΑΕΚ Αρένα, αυτά τα δύο γήπεδα. Επομένως, είναι πρόβλημα και για τις ομάδες, τις ίδιες, διότι θα αναγκαστούν να... Αυτά τα έργα θα γίνουν με τα... από τα εισοδήματα που έχει ο Γασιμπή. Αυτά τα έργα έχουμε αποταθεί στον ΚΟΑ, εξού και η συνάντηση που έγινε με τον ΚΟΑ πριν μερικές μέρες, στην οποία έχουμε βάλει κάτω μια σειρά από έργα τα οποία είναι απαραίτητα για το Γασιμπή. Έναν εκ των οποίων είναι ο φωτισμός, τα οποία θέλουμε την επιχορήγηση από το κράτος. Όλα τα έργα τα οποία έχουμε, για τα οποία έχουμε ζητήσει επιχορήγηση από τον ΚΟΑ, είναι έργα τα οποία, για τα οποία έχουν δοθεί επιχορηγήσεις σε άλλα γήπεδα, για παρόμοια έργα εννοώ, mm-hmm. Σε μερικά πάνω από μία φορά, και τα έχουν κάνει. Έτσι και εμείς έχουμε αποταθεί στον ΚΟΑ για να μας... Η απάντηση. Η απάντηση ήταν ότι θα μπει στο Συμβούλιο. Το είχαμε μια επικοδομητική συνάντηση, οφείλω να πω, την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο, την Γενική Διευθύντρια και τον κύριο Αντρονίκου, το μέλος του Συμβουλίου που ήταν παρόν, και μαζί με διάφορους υπηρεσιακούς. Και νομίζω ότι είχαμε μια θετική αντιμετώπιση. Για πόσο μιλάμε. Σύνολο όλα τα έργα τα οποία έχουμε αποταθεί στον ΚΟΑ, κυμαίνονται γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια. Περίπου. Ωραία. Εγώ να το πάω ως ένας άνθρωπος που δεν ασχολείται με τον αθλητισμό. Ναι. Έτσι. Γιατί ο Κύπριος φορολογούμενος να πληρώσει τα έργα του Γάσιπη όταν το Γάσιπη τόσα χρόνια έχει δικά του εισοδήματα. Καταρχήν, δεν είναι μόνο του Γασιμπή, είναι όλο το μήνυμα για όλα τα γήπεδα. Ειδικά για το Γασιμπή, όμως, αφού το ανέφερες. Το Γασιμπή είναι ένα γήπεδο το οποίο τα χρόνια που λειτουργεί, τα πρώτα 24 χρόνια, είχαμε τα εισοδήματα σε διάφορα χρονικά σημεία τα οποία μας επέτρεπαν μόνοι μας να προχωρούμε και να προβαίνουμε στις αναβαθμίσεις αυτές. Και ο λόγος ήταν διότι η συχνότητα των αγώνων που είχαμε, το επίπεδο των αγώνων που είχαμε, δεν μας επέτρεπε την πολυτέλεια να περιμένουμε. Επομένως, έπρεπε πολλές φορές αντί να αποταθούμε στον ΚΟΑ και να περιμένουμε τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες, διότι είναι κράτος. Άρα πρέπει να τηρούνται μερικά κριτήρια και μερικές διαδικασίες. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούσαμε να πάμε. Και επειδή είχαμε την οικονομική δυνατότητα, mm-hmm. Μπορούσαμε μόνοι μας και το έκαναμε. Τα έργα του τα οποία κάναμε μόνοι μας σε διαστήματα, δηλαδή το αυτόματο σύστημα εισόδων με τα τουρνικέ. Τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, το οποίο βάλαμε μόνοι μας. Διάφορες αναβαθμίσεις που έγιναν πάνω στα δημοσιογραφικά, που έγιναν για τους ΑΜΕΑ, ή περιφράξεις για σκούπους ασφάλειας κλπ. Είχαν έναν κόστος το οποίο πληρώσαμε εμείς μέσα στα χρόνια τούτα, γύρω στα 2 εκατομμύρια.
τα οποία βγήκαν από πόρους αποκλειστικά δικούς μας. Σήμερα δεν έχουμε αυτούς τους πόρους που είχαμε τότε. Επίσης έχουν ανεβεί ψηλά και οι οφειλές των χρεωστών μας, γενικά από ένα μεγάλο συνολικό ποσό, το οποίο οφείλεται προς τον Σύλλογο, το οποίο επίσης μας δυσκολεύει για θέματα ρευστότητας. Και επίσης, το ότι έχουν περάσει χρόνια από την ανέγερση του γηπέδου, χρειάζεται πλέον αναβαθμίσεις, ενώ παλιότερα δεν ήταν αναγκαίες, ναι, δεν ήταν πιο καινούργιο. Ναι. Άρα, όσο γίνεται πιο παλιό, χρειάζονται περισσότερα. Άρα, όλα αυτά μαζί μας αναγκάζουν να αποταθούμε πλέον και εμείς στον ΚΟΑ για επιχορήγηση. Το ερώτημα είναι τώρα κατά πόσο θα είναι θετικό το κράτος για να γίνουν αυτά. Εντάξει, ήταν θετικό προς όλους τους άλλους. Δεν βλέπω λόγο να μην είναι στο Κασιβί. Ναι, επίσης, είναι επίσης σημαντικό το ότι δεδομένο ότι εδώ αγωνίζονται και θα αγωνίζονται για αρκετά χρόνια ακόμα, μήνυμου 5-6 χρόνια τουλάχιστον, οι δύο μεγαλύτερες ομάδες, οι οποίες καλύπτουν έναν ποσοστό θεατών, η φιλάθρο, αν θέλετε, της Κύπρου, της τάξης του 50%. Γιατί είπες για τα, τουλάχιστον για τα επόμενα 5-6 χρόνια, ξέρεις κάτι παραπάνω? Επειδή εξαγγέλουν την πρόθεσή τους να κάνουν γήπεδα. Και σήμερα να ξεκινήσει κάποιος, θέλει 3 με 5 χρόνια για να μπορέσει. Δεν ξέρω αυτό αν συμφέρει το Γάσιπι να κάνουν δικά τους γήπεδα. Δεν έχει σημασία. Εγώ λέω απλά. Τι θα γίνει, θα γίνει. Ναι, εντάξει, ναι, απλά λέω ότι με αυτό το δεδομένο για τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι εδώ σίγουρα. Και σήμερα να ξεκινήσουν. Επομένως, επηρεάζονται αρνητικά οι ομάδες της Λευκωσίας, οι μεγάλες, οι οποίες. Αλλά κυρίως ο λόγος δεν είναι τούτος, διότι στο κάτω-κάτω τα κριτήρια είναι κριτήρια για όλους. Αλλά με την ίδια λογική, το ότι τα κριτήρια είναι κριτήρια για όλους, θεωρούμε ότι και εμείς δικαιούμαστε αυτά τα οποία πήραν άλλοι. Ναι, θα σου πει ο άλλος, ναι, δικαιούσα, αλλά τόσα χρόνια εσύ μόνος σου έβγαζες λεφτά, μόνος σου ξόδευες, μόνος σου είχες έσοδα, έξοδα. Εντάξει. Γιατί τότε εκείνα. Εκείνα καλά φαϊμένα. Ευκάλαμε τα, εδώσαμε τα, χρειαστήκαμε τα, τεγλίδωσε το κράτος που μπορούσαμε να αποταθούμε και να περιμένουμε και να τα πάρουμε. Αλλά τώρα που δεν μπορούμε να ερχόμαστε. Απλώς μπορεί να μας πει ότι μα τόσο καιρό να πληρώνει. Ναι, απλώς εγώ θέλω να απαντήσω και σε εκείνο που μπορεί να, όταν θα σε ακούσει η Φιβό, να πει μα εγώ γιατί να τον πληρώσω. Γιατί ναι, εντάξει, μπορεί να το πει. Καταλαβαίνω την έννοια μου. Βεβαίως. Τούτο όμως είναι ένα γενικό σχόλιο. Και σε μια δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Τούτο ισχύει για όλα τα γήπεδα και γενικά. Όμως θα πάω παρακάτω εγώ και θα πω ότι στην Κύπρο. Ο αθλητισμός είναι κρατικά επιχορηγούμενος. Δεν μπορεί ο αθλητισμός στην Κύπρο λόγω του μεγέθους μας και του επίπεδου στο οποίο θέλουμε να το ανεβάσουμε τον αθλητισμό μας, τις συμμετοχές μας σε διεθνείς αγώνες, είτε στο ποδοσφαίρο είτε στα άλλα αθλήματα, να γίνεται μέσα από τις ομοσπονδίες και τα σωματεία όλων των αθλημάτων, μέσα από τις δραστηριότητες του να δημιουργούν το έσοδο που απαιτείται. Άρα είναι κρατικά επιχορηγούμενος. Ναι. Σχεδόν όλος. Αν εξαιρέσεις το ποδόσφαιρο, το οποίο όχι εν είναι, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι, διότι το ποδόσφαιρο πάσχει από γιγαντισμό περισσότερο από τα άλλα αθλήματα. Αυτόν τον λόγο και εκείνον γανικά, εκείνον δεν έπρεπε να είναι. Αλλά ο αθλητισμός είναι επιχορηγούμενος. Άρα με την λογική, το κράτος έχει έναν προϋπολογισμό ετήσιων, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον αθλητισμό, στο επίπεδο που το κράτος θεωρεί ότι ο αθλητισμός εξυπηρετεί τους σκοπούς του κράτους, διότι μπορεί να προσφέρει μεγάλη διαφήμιση του χώρου, να διεθνοποιήσει κάτι που θέλεις μέσω του αθλητισμού, γίνεται γνωστή η χώρα σου κλπ. Έχει τα καλά του. Σωστό. Αν τα αξιολογήσει τούτα, αξιολογεί ένα ποσό το οποίο θα διαθέσει εγώ στον αθλητισμό. Πέραν των άλλων καλών που είναι η υγεία, η σωστή ασχόληση των μικρών, οι ακαδημίες κλπ. Σωστό. Πάρα πολλά. Άρα, στο τέλος της ημέρας, γιατί να τα δώσει τον αθλητισμό? Να τα δώσει, διότι ο αθλητισμός πρέπει να επιχορηγείται. Δεν έχουμε το μέγεθος των κόσμων και, και την κίνηση των αθλητισμών για να δημιουργούμε μόνοι μας τα έσοδα μας για να είμαστε αυτοχρηματοδοτούμενοι. Μια ομάδα για να κάνει χρήση του γηπέδου είναι χρονιές οι συμφωνίες ή πολλόχρονο. 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 Ναι. Τι κόστος έχει? Βασικά υπάρχει μια διάρκεια και μέχρι σήμερα τουλάχιστον ήταν από το. Από τότε μέχρι τώρα. Ναι, ότι από τη στιγμή που λύγει, ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο εκτός αν κάποιος δώσει προειδοποίηση κλπ. Είναι επιλογές, του δίνεις διάφορα πακέτα ή είναι ένα πακέτο και αυτό είναι? Είναι μια συμφωνία η οποία προήλθε μέσα από συζητήσεις, η οποία περιέχει
Πρώτα απ' όλα, παίρνει σαν ένα δεδομένο σημαντικό, που είναι το πιο σημαντικό δεδομένο της συμφωνίας, είναι το θεώρημα ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του γηπέδου. Μάλιστα. Διότι οι ομάδες πρέπει να παίζουν, άρα το γήπεδο πρέπει να βιώσουμε. Μάλιστα. Άρα, έρχεσαι και λες ότι που τα έσοδα τούτα όλα που μπορεί να έχει το γήπεδο, είτε είναι από τα δικαιώματα σταδίου που είναι ποσοστό των εισιτηρίων, είτε είναι από τα συμβόλαια με τα κηλικία, τα συμβόλαια από τις διαφημίσεις, τα συμβόλαια από τα θεωρία και που τούτο όλη την πίτα των εσόδων, το γήπεδο πρέπει να παίρνει εκείνο το οποίο χρειάζεται για να είναι βιώσιμο. Mm-hmm. Το υπόλοιπο ας το πάρουν τα σωματεία, τα οποία στο κάτω-κάτω φέρνουν και τον κόσμο, ο οποίο έρχεται εδώ. Αποτέλεσμα τούτου είναι ότι τα δύο σωματεία, επειδή παίζουν εδώ, τα έσοδα που έχουν από το ΓΑΣΥΠΗ πέραν των εισιτηρίων, δηλαδή από τα θεωρία, από τις διαφημίσεις κλπ. Και από τα κηλικία, σήμερα είναι γύρω στο 500.000 ο καθένας τον χρόνο. Τον χρόνο. Τον χρόνο. Ο κάθε ένας. Έναν ποσό το οποίο το παίρνουν από το γήπεδο σαν έσοδο, πέραν των εισιτηρίων, επαναλαμβάνω, και χωρίς να καταβάλουν οποιοδήποτε, ούτε ένα σεντ για τη συντήρηση του γήπεδου και για τα λειτουργικά του έξοδα. Θα έπρεπε να καταβάλουν, ή αυτή είναι η συμφωνία ότι δεν πρέπει? Η συμφωνία έχει καταρτιστεί με τις ομάδες με τη σκέψη ότι δεν θα καταβάλουν. Μάλιστα. Για να καταβάλει το γήπεδο. Το γήπεδο. Άρα όλα τα άλλα τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη στη συνομολόγηση της συμφωνίας ήταν ότι το γήπεδο θα είναι βιώσιμο καταβάλλοντας τα λειτουργικά, ναι, και τα έξοδα συντήρησης του γήπεδου, και οι ομάδες θα παίρνουν αυτά τα οποία. Σε μια ποδοσφαιρική χρονιά, όπου χρησιμοποιείται και το γήπεδο, ναι, τα λειτουργικά έξοδα και τα γενικά έξοδα του γήπεδου, σε τι ποσό? Περίπου 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο. Ναι. Αυτά απορροφούνται από αυτά τα έσοδα που μας είπες προηγουμένως. Από το σύλλογο. Άρα, στο τέλος της ημέρας, το ΓΑΣΥΠΗ πάει στο σύμπλη 0, κάπου εκεί. Λίγο περισσότερο. Λίγο περισσότερο. Λίγο περισσότερο, ναι. Και καλύπτονται τα πάντα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Διότι πρέπει να έχουμε, μην ξεχνάς ότι ο σκοπός ίδρυσης του ΓΑΣΥΠΗ, πριν 130 χρόνια, ήταν η καλλιέργεια και η διάδοση του κλασικού αθλητισμού στην επαρχία Λευκωσίας. Ναι. Επομένως, κάτι το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Άρα, έναν από τα έσοδα, έναν από τα, ένα από τα έσοδα τα οποία πρέπει να έχουμε για να πάνε στο, είναι ο προϋπολογισμός του στήλου. Ναι. Που έχουμε σήμερα μια ακαδημία που έχει γύρω στα 300 μωρά και αθλητές ακόμα τόσους, αθλητές ειδικότητας δηλαδή, οι οποίοι έχουν αρκετά έξοδα και εκείνοι, και σε υποστημική υποστήριξη και σε ένδυση υπόδειξη, ιατρική παρακολούθηση κλπ. Πριν πάμε στο εθνικό στάδιο, για να κλείσουμε το κεντρικό γήπεδο, γιατί έτσι το μάθαμε εμείς τόσα χρόνια, το κεντρικό, το πρώτο και το δεύτερο. Σωστό. Έτσι, πού είσαι στο δεύτερο? Τούτον είναι το. Τούτο θεωρείται εν το γήπεδο το οποίο στο καθαρικό. Το όνομα του γηπέδου καθορίζεται από το καταστατικό με βάση την δωρεάν του ζεύγους Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου. Α. Και λέγεται Στάδιο Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου. Α, μάλιστα, δεν το γνώρισα αυτό. Έτσι πρέπει να λέγεται. Και το παλιό το ΓΑΣΥΠΗ υπήρχε ταπέλα μεγάλη που έλεγε Στάδιο Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου που είναι μέσα στο καταστατικό. Τούτο είναι εκείνο. Είναι το γυμναστήριο, όπως έλεγε το παλιά. Το γυμναστήριο είναι εκείνο και η ίδια ταπέλα του παλιού ΓΑΣΥΠΗ ήρθε, συντηρήθηκε και μπήκε εκεί μέσα. Στο εθνικό στάδιο, στην box. Δεν την έχω δει ποτέ. Για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Ναι. Πριν από λίγο χρονικό διάστημα είχαμε ένα γεγονός. Ναι. Με τον φιλάθλο της ΑΕΚ. Μάλιστα. Που βρέθηκε κάτω, έπεσε από την, μάλιστα, στην καταπακτή. Είναι ένας στόχος του ΓΑΣΥΠΗ να κάνει βελτιωτικά έργα και σε αυτό το κομμάτι? Ναι, κοιτάξτε, ο στόχος είναι διπλός. Πρώτον, πρέπει να κάνουμε τον συγκεκριμένο, παρά το ότι παρόμοια συμβάντα ήταν λίγα, δεν έχει σημασία. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή. Είτε πολλές είτε λίγες, η ανθρώπινη ζωή είναι σε αριθμούς. Σωστό. Όμως, την ίδια στιγμή, νιώθουμε να κάνουμε το συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος έγινε για συγκεκριμένους λόγους και είναι μια παραδοσιακή μέθοδος σε πολλά γήπεδα. Στην Κύπρο μόνο έχουμε 4 γήπεδα έτσι. Ναι. Είναι το Τσίριον, είναι το Παφιακό, είναι το ΓΑΣΥΠΗ και το ΓΑΣΥΠΗ. Στο εξωτερικό το Άγιαξ το γήπεδο είναι έτσι. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας είναι έτσι.
είναι μια μέθοδο του, η οποία χρησιμοποιείται. Διότι δεν έχει φράχτη μπροστά, δεν έχει κάγκελα, δεν εμποδίζεται η θέα, εγκοντά στο γήπεδο και δεν μπορεί να μην κάποιο μέσα, διότι υπάρχει και το εμπόδιο. Τούτο προϋποθέτει φυσικά ότι ο κόσμος στέκεται ή κάθεται εκεί που πρέπει. Ναι. Κανένα από τα ατυχήματα που είχαμε δεν έγινε ενώ ο κόσμος ήταν στη θέση που έπρεπε. Δεν μπορεί να γίνει. Όμως, ναι, επειδή δεν μπορεί να κοντρολάρεις τον κόσμο και σίγουρα μπορεί να γίνει, οφείλουμε να κάνουμε τον συγκεκριμένο χώρο πιο ασφαλή και πιο ακίνδυνο. Δηλαδή να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. Και σκεφτήκαμε μερικές λύσεις. Είχαμε μια συνάντηση με τους οργανωμένους οι οποίοι είχαν εκφράσει, της Ομόνιας μιλώ, οι οποίοι είχαν εκφράσει την επιθυμία να μας συναντήσουν με μια επιστολή που μας εστήλαν, επειδή είχαμε μερικές εισηγήσεις προς την κατεύθυνση, που ήταν σωστό εκ μέρους του και κάναμε και τη συνάντηση και ανταλήξαμε απόψεις. Με το ΑΠΟΕΛ επίσης τους οργανωμένους είχαμε μια συνάντηση πιο παλιά. Το ίδιο το σωματείο του από η εταιρεία μας έστειλε μια επιστολή για να δούμε το θέμα μαζί. Άρα, ναι, επεξεργαζόμαστε μερικές λύσεις και με τον αρχιτέκτονα με σκοπό να το κάνουμε λιγότερο επικίνδυνο. Δηλαδή, να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. Πάμε δίπλα τώρα στο εθνικό στάδιο. Είναι προβληματικό, Προβληματικό, εντάξει, είναι διότι έχει τα προβλήματα. Του ότι. Της φθοράς, του χρόνου. Εντάξει, η φθορά, ο χρόνος, το μηδέν έσοδα. Ναι. Διότι δεν υπάρχει ναι. Δραστηριότητα το οποίο να αποφέρει έσοδα. Άρα είναι χρηματοδοτούμενο κυρίως από το ΚΑΣΥΠΗ. Και επίσης το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολύ χρήση. Δηλαδή, πέραν του ότι έχει ένα συνηθισμένο γήπεδο, έχουμε δύο συλλόγους εδώ. Ο ΚΑΣΥΠΗ και ο Πράξανδρος, και οι δύο προπονούνται μόνιμα εδώ. Είναι η εθνική ομάδα. Είναι οι αθλητές που έρχονται με τα πρωτόκολλα συνεργασίας του ΚΟΑ, οι οποίοι διαμένουν στη Λευκοσία, στους ξενώνες και προπονούνται εδώ, που συνέχεια γεμάτη σχεδόν οι ξενώνες. Υπάρχει και πάρα πολύ κίνηση. Ήταν η Εθνική Ελλάδος που συνεχώς είναι εδώ. Με τον Τέντογλου, με τον Καράλν, ήταν τώρα ο Καραλής, ο Τέντογλου ήταν οι Ρίπτες, ο Φραγκεσκάκης και ο Αναστασάκος, έρχεται μετά οι άλλοι οι δρομείς τώρα, έρχονται συνεχώς. Έχουμε μεγαλύτερη οργάνωση φέτος, είναι το Ευρωπαϊκό Ιστο Ρόμιν, τη Ολυμπιακή στο Παρίσι, όλοι φέτος. Οπότε αναμένουμε πάρα πολύ κίνηση στο γήπεδο τώρα. Έχουμε τους μαθητικούς αγώνες, επαρχιακούς Λευκοσίας, Λυκείο Γυμνασίων, Δημοτικών, Παγκύπριους. Είναι ένα γήπεδο στίβου το οποίο. Που δεν ξεκουράζεται. Που δεν ξεκουράζεται. Και έχει πάρα πολύ φθορά, εξού και ο ζυθερικός τάπητας, που είναι το πιο σημαντικό και το πιο ακριβό, αν θέλετε, πάγιο ενεργητικό του γηπέδου, θέλει εκτός από συντήρηση, εθνική αντικατάσταση. Διότι ό,τι για να κάνει, θύρεται. Και δεν μπορεί παρά να την προσοχή που κάνουμε, κλείνουμε διαδρόμους, να μην τρέχουν στον πρώτο διαδρόμο όλοι, ή να μην τρέχουν άλλοι να μπαίνουν στο τρίτο γήπεδο, άλλοι στο δεύτερο γήπεδο, ή δρομή μεγάλων αποστάσεων στο τρίτο, επειδή τρέχουν συνέχεια κλπ. Γίνονται πολλές προσπάθειες, αλλά δεν. Είχαμε κάνει ένα από τα θέματα που είχαμε συζητήσει επίσης με τον ΚΟΑ προχτές, ήταν η πιθανότητα επίστρωσης του Μακαρίου Σταδίου με Ταρτάν, ούτως ώστε να αποσυμφορηθεί το Εθνικό Στάδιο Στίβου, να μεταφερθούν ακαδημίες στα σχολεία πιθανώς. Αλλά. Ούτως ώστε να. Εντάξει, είπαν ότι θα το δουν και εκεί, διότι δεν ξέρουν τι θα κάνουν με το Μακάριο. Και πριν αποφασίσουν τι ακριβώς είναι να κάνουν, δεν θέλουν. Ελπίζω να προχωρήσουν. Είναι απαραίτητο όμως. Επειδή είσαι χρόνια σε αυτή τη θέση και σε πολλές επιτροπές γηπέδων και στην UEFA, χρειαζόμαστε νέα γήπεδα. Ναι. Χρειαζόμαστε νέα γήπεδα, διότι τα γήπεδα πλέον έχουν αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από τη φιλοσοφία βάσει της οποίας εκτιζόντουσαν στο παρελθόν. Άρα, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν είναι προβλήματα εκγενετής πλέον. Δεν είναι προβλήματα τα οποία παρουσιαστήκαν λόγω της φθοράς και διορθώνονται. Είναι προβλήματα τα οποία έγιναν στο αρχικό σχεδιασμό. Άστε. Τα γήπεδα μας δεν είναι ποδοσφαιρικά γήπεδα. Όχι. Με την έννοια τώρα όχι μόνο του να κοντά. Όχι μόνο να κοντά οι κερκίδες, αλλά και στο τι έχει μέσα στις κερκίδες.
Δηλαδή κάτι το οποίο να επιτρέπει στον κόσμο να πηγαίνει στο γήπεδο, να περνά χρόνο, να έχει πράγματα να κάνει, να μπορεί να έχει... ρεστοράν, μπαρ... Μάλιστα, να έχει εστίαση καλή, ναι. Χώρους υγιεινής καθαρούς και σωστούς. Αυτά δεν είναι εύκολο να τα κάνει σε παλιά γήπεδα. Και πραγματικά παραξενεύτηκα, οφείλω να σου πω ότι παραξενεύτηκα όταν διάβασα ότι για τα τρία γήπεδα της επαρχίας Αμοχώστου των τριών προσφυγικών σωματείων έφκαλαν ένα νούμερο με 9 εκατομμύρια για αναβαθμίσεις. Ναι. Τη στιγμή που με 20 με 25 εκατομμύρια χτίζεις ένα γήπεδο 10-12 χιλιάδων. Σωστό. Θεατών, κατηγορία 4. Άρα γιατί να δώσω 59 να κάνω αναβαθμίσεις και δεν χτίζω κανένα... Σε γήπεδα τα οποία έχουν προβλήματα εκφύσεως. Και γενετής, τα οποία δεν θα διορθωθούν. Δεν μπορεί το Αντώνης Παπαδόπουλος, για παράδειγμα, να γίνει σύγχρονο γήπεδο με την έννοια του σύγχρονου γήπεδου ή το Αμόχωστος ή το Άχνας ή το Μακάριον, όλα δηλαδή, τα οποία χτιστήκαμε πριν πολλά χρόνια με τούν την έννοια. Άρα, γιατί να αναβαθμίσω παλιά γήπεδα με πολλαπλάσιον κόστος και που να κάνω καινούρια. Ήταν... Στο κάτω-κάτω, με 60 εκατομμύρια, κάνουν το που έναν το 10.000. Ναι. Δηλαδή... Ναι, κατάλαβα. Άρα... Ελέγχθη, δεν ξέρω αν είναι σωστό, ότι υπήρχε πρόταση από την κυβέρνηση, όπως ελέγχθη, να τους κάνουν έναν γήπεδο για τους τρεις. Πώς. Εντάξει, το οποίο να παίρνει πιστάκι τρεις σε πάση περιπτώσει. Εντάξει, μπορεί να κάνεις δύο για τους τρεις, δεν ξέρω. Αλλά κάτι, αλλά σίγουρα. Να δώσεις 60 εκατομμύρια για να κάνεις αναβαθμίσεις, δεν νομίζω ότι είναι σοφό. Και διερωτώ με τούτος που το σκέφτηκε, πώς το σκέφτηκε και πώς το είπε. Για να κλείσουμε, υπάρχει, θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα ρήψεων. Σωστά, στο Εθνικό Στάδιο. Θα διεξαχθεί, θέλουμε να διεξαχθεί. Okay. Να το πω διαφορετικά. Υπάρχει η συγκατάθεση να γίνει εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία... το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ρήψεων, καταρχήν, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό πρωτάθλημα. Είναι Ευρωπαϊκό Ρήψεων, όπως το λέει και το όνομα του, και το σημαντικό είναι ότι σε αυτό το πρωτάθλημα συμμετέχουν οι καλύτεροι ρήψες του κόσμου. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει... για την τριετία 25-26-27... Κάποιος θα βάλει το χέρι στην τσέπη. Ναι, επειδή έχουμε εμείς, σαν ΚΟΕΑ, στην Ομοσπονδία του Στίβου, έχουμε κερδίσει, μάλλον μας έχει δοθεί η εντολή να το οργανώσουμε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα τριετία 25-27. Για να γίνει το πράγμα, έχοντας προϋπολογίσει το κόστος, δημιουργείται κάποιο έλλειμμα βάσει των δικών μας προϋπολογισμών υπάρχει... της τάξης των 140-150 χιλιάδων περίπου το χρόνο, όπως είναι σήμερα τα δεδομένα. Και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θέλει εγγύηση από το κράτος ή κάποιον άλλον επίσημο φορέα, τέλος πάντων, ότι το τυχόν έλλειμμα θα καλυφθεί για κάθε χρόνο που δουν το φορέα. Η απάντηση. Και αποτεθήκαμε στο κράτος για να μας βοηθήσει στο Προεδρικό, το οποίο έδωσε τις οδηγίες σε διάφορα τμήματα για να προχωρήσουν στην εξέταση του θέματος κλπ. Και πήραμε αρνητική απάντηση σαν Ομοσπονδία. Οπότε είναι στον αέρα σήμερα το Ευρωπαϊκό Ρήψιο, ένα εξαιρετικά σημαντικό με πάρα πολλούς αθλητές, πάρα πολλούς κόσμους που θα έρθει στην Κύπρο, διότι οι ρήψεις είναι εξαιρετικά δημοφιλές σε όλη την Ευρώπη και επίσης είναι μέσα στο Μάρτι που γίνεται, που είναι εποχή η οποία δηλαδή προσφέρεται για κόσμο να έρθει στην Κύπρο. Και έχουμε μια τελική προσπάθεια που γίνεται τώρα. Έχουμε έναν deadline αύριο, Τρίτη, αύριο, του Ευρωπαϊκού Ομοσπονδία για να απαντήσουμε οριστικά κατά πόσο θα το πάρουμε και αναμένουμε από το Υπουργείο Οικονομικών να μας απαντήσει κατά πόσο θα... πιστεύω ότι και το Προεδρικό πρέπει να κυριθεί προς τον κατεύθυνση. Δεν μπορεί ο Πρόεδρος να λέει του Υπουργού Οικονομικών δυο φορές πέμου... Τι να κάνω. Δεν το θέλει κάτι να του λέει όχι. Είναι πράγματα από τα οποία πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος ο Πρόεδρος να κρίνει ότι τούτο το πράγμα πρέπει να πάει και να πάει. Εγώ έτσι ξέρω. Και εγώ έτσι ξέρω. Φίλε, σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Χαρά μου που σε είδα μετά από αρκετό καιρό. Μετά από αρκετό καιρό. Είναι, έχει καιρό και να έρθει. Ελπίζω να απαντήθηκαν κάποια έτσι ερωτήματα. Να ο κόσμος να. Εντάξει, νομίζω ότι. Κοιτάξτε,
Ας πω κάτι. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο επάγγελμα μας. Κάποτε ο Αντρέας ο Μουσκάλης είπε το υπό. Μπεμούνται εμένα όταν είμαστε. Δεν μου στα αποέλεγω, όταν γίνω στο αποέλεγμα προπονητή. Και σαν να με χειρίζει με τη Σαλαμίνα, θυμούμε ότι είχαμε φέρει ισοπαλία στο Μακάριο και ο Σύριος είχαμε τον προπονητή. Η οπαδή του Αποέλ. Και όταν ήρθε στο γραφείο μου την επομένη που πάντα κάνουν μια συνάντηση, λέω του Ρόντρεα, ξετοιμάζω σε σχεδόν εχθέ, τούτη. Λέει μου, και μου είπε ότι λέει μου, μα ευκαιρέξα μια δουλειά μου εγκάμπλον όλοι. Έτσι. Είπε μου. Έτσι. Το ιδιαίτερο είναι ότι επειδή ακόμα ασχολείται με το ποδόσφαιρο και του αρέσκει, και ευκαιβάζει και κάνει, ασχολείται, ακούει με εκπομπές, τον α, τον β που λέει, δημιουργά μια άποψη και θεωρεί ότι έχει γνώση του αντικειμένου. Σίγουρα έχει. Περισσότερο να πω ότι άλλα θέματα. Αλλά η εξειδίκευση που χρειάζεται για τούτα τα πράγματα δεν την έχει και κρίνει κάπως επιφανειακά. Τούτο δημιουργά πολλές φορές το πρόβλημα. Αλλά μάθαμε να ζούμε με τούτο. Έτσι, έτσι είναι έτσι, έτσι το νοοτροπία μας. Τη δουλειά μας. Και πολλές φορές βλέπεις που μου γράφουν και εμένα προσωπικά για κάτι το οποίο είναι δική μου απόφαση. Σωστό. Αλλά εγώ εφαρμόζω την ή προσπαθώ να την. Αλλά τρώω την εγώ. Έτσι. Ακούω τα εγώ. Έτσι. Λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος ακόμα ένα επεισόδιο, εδώ από το GACP, για τα θέματα του σήμερα και του αύριου και όχι μόνο για το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά και για τα δύο διπλανά γήπεδα που απασχολούν επί καθημερινής βάσεως πολλούς αθλητές. Ελπίζω να βγάλατε συμπεράσματα. Προσπάθησαμε να μάθουμε όσο γίνεται περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού στο επόμενο.